Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Μενίδη έχουν παραδοθεί στις φλόγες από εμπριστές Ρωμά και Αναρχικούς. Στην Εδώ Ακαδημία, στην Πανεπιστημίου, στην Ομόνια, τα πάντα καίγονται στη μνήμη Γρηγορόπουλου και για διαμαρτυρία με αφορμή τον πυροβολισμό σε βάρος του 16χρονου Ρωμά. Στη Θεσσαλονίκη, που έχει παραδοθεί από εχθέ σε διάφορα σημεία τη πόλη του έλαιο των Ρωμά, οι εμπρισμοί καταστημάτων, αυτοκινήτων και κάδων πληγώνουν ακόμα πιο βαθιά την πόλη. Στο ύψο του τουρκικού προξενείου στην οδό αποστόλου Παύλου, ομάδα ατόμων επιτέθηκε με μολότοφ και φωτοβολίδε εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίε απάντησαν με χειροβοβίδε κροτουλάμψη και χημικά. Χαρακτηριστική είναι η στιγμή όπου ο αστυνομικό δέχεται μολότοφ και αρπάζουν φωτιά τα ρούχα του. Μετά το τέλο της πορείας, συμμετέχοντες ανέβηκαν και από την Καμάρα στην Αγίου Δημητρίου και άρχισαν να πέτουν μολότοφ προ τι αστυνομικέ δυνάμει που ήταν συγκεντρωμένο στο σημείο. Σε όλο το μενίδι, ομάδε Ρωμά επιτίθονται σε αστυνομικού με πυροβόλα όπλα μαχαίρια, πέτρε και ξύλα, ενώ έβαλαν φωτιά σε αντιπροσωπή αυτοκίνητων στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ. Λίγο πριν τι 9 το βράδυ τη Τρίτη, έκλεισε και η περιφερειακή Εγάλο από Ρωμά που διαμαρτύρονται για τον πυροβολισμό 16χρονου στη Θεσσαλονίκη. Οι αστυνομικέ δυνάμει που βρίσκονται στο σημείο, κατάφεραν τελικά να αποτρέψουν του συγκεντρωμένου που δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τον εμπρισμό. Οι εντολές της πολιτικής ηγεσίας είναι να ακολουθούν αμυντική στάση και να μην προκαλούν τους ταραξίες.